Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε ένα οικόπεδο 140 τετραγωνικών, 140 στρεμμάτων, το οποίο είναι μισθωμένο σε μια εταιρεία, σοβαρή εταιρεία, Β' Πρώτη, η οποία θέλει να κάνει και ένα συγκρότημα. Έχουν τι θέλει να φτιάξει αυτή η εταιρεία εκεί, η εταιρεία θα κάνει ένα κέντρο εμπορικό και ψυχαγωγικό. Αυτός είναι ο τίτλος. Τονίγιασε πριν 8-9 χρόνια. Πληρώνει ναι, τη μίσθωση. Το έχει μισθώσει. Αρκεί να φύγουν όμως ο καταβλισμός ναι, για να μπορέσει να ναι, το αναπτύξει το ναι, σχέδιο. Το μίσθωσε εν γνώστης, δεν της αποκρύψαμε το γεγονός. Το είδε ότι είναι εκεί η Ρωμά και είπε ότι εάν ευοδοθεί η δυνατότητα να κάνει εκεί το εμπορικό κέντρο, θα πληρώνει ένα μίσθωμα 40.000 το μήνα. Εάν όμως, και μάλιστα αναδρομικά, εάν δεν ευοδοθεί, μπορεί να αποχωρήσει. Σήμερα πληρώνει. Σήμερα πληρώνει 3.000 το μήνα μόνο και μόνο για να διατηρεί το δικαίωμα αυτό. Mm-hmm. Έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν, σοβαρές προσπάθειες από την προκάτοχό μου και διάδοχό μου, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, να μετακινηθεί να γίνει κάπου όλο ένας καταβλισμός. Αυτό απέτυχε εν τη γενέση του. Και διότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα χώρο που να είναι κοντά σε σχολεία, κοντά σε στάσεις λεωφορείου, κοντά σε κοινωνικές δομές και συγχρόνως να είναι μακριά από αρχαιότητες κτλ. Είναι δύσκολο να βρεις ένα χώρο που θα συμφωνήσουν οι περιοίκοι και ένα χώρο που θα θελήσουν να πάνε και οι Ρωμά. Mm-hmm. Το αυγό του Κολόμβου, η ιδέα, η λύση ήρθε από τον κύριο Κουράκη, ο οποίος μου είπε: γιατί δεν δοκιμάζεις να συνεχίσεις με την εταιρεία να τους στεγάσετε στον ίδιο χώρο. Αυτό το είπα στην εταιρεία και προς μεγάλη μου έκπληξη κατάλαβαν και αυτοί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και δέχτηκαν από τα 140 στρέμματα να επιστρέψουν τα 40 για να εντάξουμε εκεί τους Ρωμά σε ένα καταβλισμό αξιοπρεπή με ρεύμα, νερό, με οικίσκους ενεργειακής κλάσης Α, με παιδική χαρά, με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για κάθε φυλή, με ένα χώρο φροντιστηρίου για τα παιδιά που οργανωμένο. Να δούμε λίγο το τοπογραφικό έτσι όπως ναι, το έχετε σχεδιάσει στην υπηρεσία. Ναι. Εδώ βλέπουμε τώρα να απλώνεται τα μικρά σπιτάκια, τα κόκκινα και τα μπλε, αν μπορεί κάποιος να τα δει, αν μπορούμε να το φέρουμε ναι, και πιο κοντά. Ουσιαστικά αυτός ο περιφραγμένος χώρος θα φιλοξενεί το νέο οργανωμένο οικισμό για τους Ρωμά. Ναι. Από τη μια μεριά η μια φυλή εικονίζεται με το μπλε χρώμα, από την άλλη η κόκκινη θα τους χωρίζει μία, ας το πούμε έτσι, γκρίζα ζώνη, μια πλατεία, ένα άνοιγμα εκεί κοινόχρηστου χώρου και ουσιαστικά όλο αυτό βρίσκεται πίσω από το αστυνομικό μέγαρο. Πίσω από το αστυνομικό μέγαρο. Ακριβώς εκεί και με πρόσωπη στο δρόμο που υπάρχει εκεί, αρχικά είχαμε τοποθετήσει στο νότιο όριο της οικοδομής, κοντά στο κλειστό της Αλικαρνασσού. Υπήρξαν αντιρρήσεις από πλευράς αθλητικών παραγόντων και τους σεβαστήκαμε και μεταφερθήκαμε πίσω από το αστυνομικό μέγαρο, όπου προς το παρόν δεν έχουμε αντιρρήσεις. Στη διαβούλευση κατατέθηκαν αντιρρήσεις. Στη διαβούλευση όχι. Στη διαβούλευση καλέσαμε τους δύο επικεφαλείς των δύο κοινοτήτων, τον κύριο Σεραφημόπουλο και τον κύριο Κατσαρή. Τους εξηγήσαμε τι πάει να γίνει. Λένε και θέσατε το θέμα της κοινωνικής ένταξης. Ακριβώς ο καταβλισμός έχει το νόημα. Απ' τη μια μας λένε βγούμε από τις λάσπες να δώσουμε ρεύμα, νερό κτλ. Και απ' την άλλη λένε θέλουμε κοινωνική ένταξη. Ο καταβλισμός έχει το εξής νόημα. Της αξιοπρεπούς στέγασης προσωρινής μέχρι της δυνατότητας ένταξης στην κοινωνία. Δεν είναι απλό πράγμα να πούμε ότι 200 οικογένειες σε ένα βράδυ θα μεταφερθούν εντός πόλεως. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Επομένως,
θα δημιουργήσουμε... Α, και αρκεί να το θέλει κάθε οικογένεια. Ναι, θα δημιουργήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εκεί που είναι σήμερα και στη διάρκεια των επόμενων 10 ετών, σταδιακά, μία-μία οικογένεια θα μπορεί να εντάσσεται στην κοινωνία. Αυτό είναι το σχέδιο. Και πρέπει να σας πω ότι είναι κάποιοι που διακαώς επιθυμούν να αποχωρήσουν και να αποζημιωθούν γι' αυτό. Mm-hmm. Τους έχω εξηγήσει από την πρώτη στιγμή, άσχετα με το τι λένε τώρα ότι δήθεν εμφανίστηκε, έχω κρατήσει σημειώσεις, έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και τους έχω εξηγήσει από την πρώτη στιγμή ότι ο Δήμος δεν θα βάλει χρήματα σε αυτό το σχέδιο, θα έρθουν τα χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους, από το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι τα... και αυτά θα είναι για την κατασκευή των οικίσκων, των δρόμων, για τα έργα υποδομής κτλ. Αποζημιώσεις δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς. Αν δώσει το Υπουργείο ή αν δώσει τι η εταιρεία... Τι αποζημιώσεις, κύριε Βασιλάκη? Θέλουν για να ενταχθούν στην κοινωνία όπως δεν είναι, θέλουν ένα ποσό να πάρουν. Αυτό είναι το... Περί αυτού πρόκειται. Δεν γι' αυτό κόπτονται. Κάποιοι έχουν πάρει, κάποιοι όχι. Mm-hmm. Θέλουν... Δηλαδή 50, 60, 70 χιλιάδες να αγοράσουν ένα σπίτι. Ναι. Αυτό όμως δεν προβλέπεται. Το πρόγραμμά μας δεν προβλέπεται. Υπήρχε και παλιά ένα πρόγραμμα μίσθωσης χώρων. Αυτό το ζητούν, κύριε Βασιλάκη, αξιώνοντας δηλαδή αποζημίωση σε εμπράγματο. Δηλαδή θεωρούν ότι εδώ είναι τα σπίτια μας που έχουμε χρησικτησία. Οπότε δεν ξέρω με ποιο τρόπο νομικό ζητούν την αποζημίωση. Ζητούν μια... Αποζημίωση, αν θέλετε, ζητούν μια οικονομική ενίσχυση προκειμένου να ενταχθούν στην κοινωνία. Αυτό στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται. Και δεν μπορεί να το πληρώσει και ο Δήμος. Αν το Υπουργείο έχει κάποια κονδύλια για αυτά, ας μιλήσουμε με το Υπουργείο. Αν η εταιρεία έχει κάποια κονδύλια για αυτό, ευχαρίστως. Εμείς το ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως να τους δώσουμε αξιοπρεπέστατες συνθήκες ζωής και το πρόγραμμα προβλέπει και ψυχολογική στήριξη και στήριξη στις επιχειρήσεις τους και προσλήψεις, δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό και είπα στους επικεφαλείς ότι αν θέλετε για τον εαυτό σας κάποια αποζημίωση, δεν ξέρω τι, μην στερήσετε από αυτούς που ζουν στις παράγκες και θέλουν να πάνε σε αξιοπρεπείς συνθήκες, μην τους στερήσετε αυτό αρνούμενοι των καταβλητών. Θα ζητούν αποζημίωση και για σπίτια που μπορεί να έχουν χτιστεί εκεί. Κάποιοι έχουν εκεί πολυτελή σπίτια. Mm. Κάποιοι έχουν πολυτελή σπίτια και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν αποζημίωση. Που είναι αυθαίρετα όμως αυτά όλα. Είναι αυθαίρετα και ξένη περιουσία και μέσα. Αυθαίρετα και καταδαφιστέα. Μα είναι καταγεγραμμένα αυτά από την πολυδομία. Είχατε κάνει μια απόπειρα κάποια είχε στιγμή. Γίνει κάποτε καταγραφή παλαιότερα. Έχουν επιβληθεί και πρόστιμα κανονικά αυθαιρέτων. Ναι, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, ούτε θέλω να ξεκινήσω ένα... ούτε απειλές, ούτε πολέμους. Όχι, δεν είναι θέμα απειλών. Εδώ σας ρωτώ για να φωτίσουμε λίγο την νομίζω ότι υπόθεση περισσότερο. Κάποιες προσπάθειες δεν αποδόθηκαν. Δεν είμαι σε θέση να σας πω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία να δώσουμε ανθρώπινες συνθήκες ζωής σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες. Τις προηγούμενες και ημέρες... ακόμα και κάποιοι που έχουν πολυτελή σπίτια εκεί, βγαίνουν από το σπίτι τους στις λάσπες, βγαίνουν στα σκουπίδια, έχουν καμιά διαμαρτύρονται για ζωήφια και τέτοια. Συγγνώμη, όμως να ρωτήσω κάτι. Η απόφαση της νομαρχίας το 83 που τους πήγε εκεί προσωρινά. Προσωρινά. Τους έδινε δικαίωμα να χτίσουν πολυτελή σπίτια. Βέβαια. Όχι βέβαια. Είχαν τα τσαντήρια τους τότε. Μάλιστα. Και είναι τώρα απορίας άξιων ότι ετοιμάζεται αυτή η σημαντική επένδυση εκεί και έχουμε παράπονα. Και έχω και από την άλλη μεριά παράπονα από δημότες που παίρνουν τηλέφωνο όταν εμφανίζομαι σε κάποιο ραδιόφωνο ή σε κάποια τηλεόραση και λένε για μας τι κάνετε. Όλα για αυτούς ας πούμε. Και εξηγώ ότι υπάρχει ένα ευρύτατο πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης και για τους δικούς μας. Υπάρχει πρόγραμμα στέγαση και εργασία, mm-hmm. όπου άστεγοι μπορούν να
να βρουν σπίτι, να τους πληρώσουμε το ενίκιο και να τους βοηθήσουμε. Μάλιστα. Να βρουν εργασία. Μάλιστα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εντάξει,